φαινόμενο έφτασε. Κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Δηλαδή ο ρυθμός ήταν απίστευτος. Έφταναμε στο βράδυ και μοιραζόμασταν τις μάσκες. Έπρεπε να πληρώσεις εκείνη την ώρα, καθώς υπήρχαν και χώρες που αγοράζαν επιτόπου, ακόμα και με μετρητά. Did the market deliver salvation from the pandemic? No. Θα ήθελα να μου απαντήσετε με σαφήνεια εάν πιστεύετε ότι κολλάει ή δεν κολλάει με τη θεία κοινωνία. Δεν θα ήθελα να μπω σε σχολιασμό τέτοιου είδους ζητημάτων. Ξέρετε ότι βάζουν αλάτι στον αγιασμό γιατί σαπίζει. Γάμισε τα. Άδειο θέατρο. Είναι ηθικό, πιστεύετε, να εγγυάται το κράτος τα κέρδη των αυτοκινητόδρομων ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας? Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει κανένα ηθικό ζήτημα. Greek tourism is back. Δεν μπορεί να αντέξει κανένας. Ούτε το κράτος το ίδιο μπορεί να αντέξει. Τώρα δεν έχουμε πουλήσει ούτε ένα καρπούζι κάτω σε ξενοδοχεία. Ούτε ένα. Καταλαβαίνεις. Συνεννοηθούμε, σου να παίρνουν κάποια τρόφιμα. Δεν είναι ντροπή πάνω. Υποστηρίζετε τους μηδανάστες και τους ντόπιους, τους πετάξετε! Εργαλειοποιήθηκε η καραντίνα για να φτιάξουν αυτό που θέλουν τις κλειστές δομές. It's not life. Δυστυχώς οι δρόμοι και οι διαδηλώσεις κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Ultimately, you can choose your own truth. Θα είμαστε παρόντες όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.